Στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός κατά πλειοψηφία με ψήφους 12 υπέρ και 5 κατά. Ταυτόχρονα, η νέα διοίκηση του οργάνου θέτει νέους στόχους ώστε να στηρίξει τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα στην περιοχή. Χθες στην αίθουσα του Επιμελητηρίου έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για την νέα χρονιά κατά πλειοψηφία. Θεωρούμε ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση πλέον ως Επιμελητήριο. Έχουμε να διανύσουμε πάρα πολύ δρόμο που χάθηκε εξαιτίας όλων μας και θέλω να ζητήσω και δημόσια συγγνώμη και μία ακόμα φορά από όλους τους επαγγελματίες του νομού. Θεωρώ λοιπόν ότι κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες να πετύχουμε. Θα πετύχουμε σημαντικά πράγματα. Η πρώτη απόφαση, η οποία πήραμε πέρα από τον προϋπολογισμό, είναι ότι θα επαναδραστηριοποιηθούμε για να πετύχουμε την 13η Εμπροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας που έχει γίνει πλέον θεσμός και ταυτόχρονα να ασχοληθούμε σοβαρά με τα θέματα που έχουν σχέση με το Ταμείο των Εμπαγματιών, που είναι το ΟΑΕ, που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως αυτοί που δεν μπορούν λόγω οικονομικής δυσκολίας να ανταπεξέλθουν. Ζητάμε την κατανόηση των επαγγελματιών και σύντομα θα μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο ισχυροί για το καλό τους.